Καλησπέρα και από εμάς και από το Project Anaeresis. Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή διοργάνωση και πιο συγκεκριμένα στην εκδήλωση συζήτηση με θέμα τέχνη που χειραγωγεί ή τέχνη που απελευθερώνει. Με ομιλητές και ομιλήτριες την Ρόζη Μονάκη, μέλος της Συνέλευσης Αγωνιζόμενων Ηθοποιών, τον Δημήτρη Μποτή, μουσικό μέλος του Magic Gaspel και την Εμιλία Καραλή, φιλόλογο και συγγραφέα. Αρχικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε με το για ποιο λόγο θεωρούμε ότι είναι αναγκαία να γίνει αυτή η εκδήλωση. Πιστεύουμε ότι σε μια εποχή και στην εποχή πιο συγκεκριμένα που ζούμε, που ο καπιταλισμός κάπως οξύνει την επίθεσή του σε όλα τα επίπεδα της ζωής, όπου κάπως το κεφάλαιο προσπαθεί να εισχωρήσει στη σκέψη μας, στη φαντασία, στη δημιουργικότητα, σε κάθε ας πούμε κομμάτι και τρόπο που ζούμε καθημερινά και να τον επαναπροσδοποιήσει. Αναδείχθηκε ας πούμε κάπως η ανάγκη να συζητήσουμε και το ζήτημα της τέχνης, γιατί θεωρούμε ότι και αυτή αποτελεί ας πούμε κομμάτι των ζώων μας και όχι κάτι εξωτερικό από αυτή, αν και συνήθως τείνουμε να θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε μαζί της ή να την καθορίσουμε με κάποιο πιο ενεργό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά το κομμάτι του πολιτισμού, αναδείχθηκαν ας πούμε κάπως οι γενικότερες αντιφάσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας που αφορούσαν όλα τα επίπεδα και φάνηκε με τον πιο έκδηλο τρόπο το πώς ας πούμε το κεφάλαιο και το σύστημα στο οποίο ζούμε ιεραρχεί το κέρδος από την ίδια τη ζωή. Έτσι φάνηκε ας πούμε το πώς υποτιμούνται κοινωνικά αγαθά όπως μπορεί να είναι η παιδεία, η υγεία πολύ συγκεκριμένα και η ίδια η εργασία και σε αυτά τα πλαίσια θεωρούμε ότι θίχθηκε και το ζήτημα του πολιτισμού του ίδιου, ο οποίος ας πούμε δέχεται μια επίθεση με ένα διπλό τρόπο, θα το λέγαμε. Αρχικά, σε πρώτη φάση, πρόκειται για, ας πούμε, το κεφάλαιο προσπαθεί να ενσωματώσει τον ίδιο τον πολιτισμό. Και πώς το κάνει αυτό? Προσπαθεί να επιχειρεί, μάλλον να προβάλλει ένα κυρίαρχο πρότυπο ζωής, το οποίο θα αγκαλιάζει, θα ακτινοβολεί όλους τους τρόπους έκφρασης, όλους τους τρόπους διασκέδασης και τα λοιπά, και τελικά θα καθορίζει ανθρώπους οι οποίοι θα υποτάσσονται ας πούμε στην αποτελεσματικότητά του. Έτσι βλέπουμε ότι αυτή η ενσωμάτωση επιχειρείται ας πούμε να ενταθεί ακόμα περισσότερο. Και με το δεύτερο ας πούμε τρόπο βλέπουμε ότι επιχειρείται μια υποτίμηση του ίδιου του πολιτισμού ας πούμε. Ας πούμε πρώτα και κύρια στην πτυχή της εργασίας. Βλέπουμε ας πούμε ότι στη διάρκεια της πανδημίας οι εργασιακές σχέσεις, τα δικαιώματα των εργαζομένων κτλ. Μπήκαν σε ένα καθεστώς ελαστικοποίησης, σε ένα καθεστώς περαιτέρω υποτίμησης, όπου φάνηκε κάπως ότι τέχνη και οι ίδιοι εργαζόμενοι ας πούμε στον πολιτισμό θεωρούνται κάτι το οποίο δεν αξίζει να πληρώνεται, θεωρείται κάτι το οποίο δεν αξίζει να έχει την κάλυψη ας πούμε την πλήρη στη ζωή του, σε δικαιώματα κλπ. Και τελικά έγινε πολύ ας πούμε έκδηλη υποτίμηση αυτού του κλάδου. Κατά δεύτερον, πέρα από το κομμάτι της εργασίας, βλέπουμε ότι η υποτίμηση κάπως επιχειρείται στην τέχνη ως προϊόν, στον πολιτισμό ως προϊόν και ως κοινωνικό αγαθό. Δηλαδή κάπως πραγματοποιείται μια δικασία απόσυρσης του κράτους από τον ίδιο τον πολιτισμό, που ήταν ήδη ας πούμε κάπως ελλειπής η εμπλοκή του κτλ. Βλέπουμε ας πούμε όλη η πολιτική μενδόνη που εφαρμόστηκε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας και κάπως έχει πολύ κοινά χαρακτηριστικά και από τα υπόλοιπα αγαθά ας πούμε, από τα οποία αποσύρεται το κράτος και δίνει ας πούμε τη διαχείριση αυτού του πεδίου στην ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως μπορεί να γίνεται και στην παιδεία, όπως μπορεί να γίνεται ας πούμε στο περιβάλλον και σε όλα τα κοινωνικά αγαθά. Συνεπώς, και επίσης σε αυτά τα πλαίσια ας πούμε είδαμε πώς αυτή η υποτίμηση ας πούμε πραγματοποιείται και στο κομμάτι ας πούμε της εκπαίδευσης και της παιδείας ας πούμε, με διατάξεις όπως κατάργηση ας πούμε των καλλιτεχνικών στο ρολόγιο πρόγραμμα και κάπως μια στροφή σε πιο ας πούμε επιχειρηματικές λογικές αποδοτικότητας και πάει λέγοντας, στερώντας ας πούμε αυτό το καλλιτεχνικό πνεύμα που θα μπορεί να καλλιεργεί ας πούμε η νεολαία. Εμείς ας πούμε ως NAR και Νουκουά και μέσω του Project Anaeresis
Θεωρούμε ότι υπάρχει, ας πούμε, ανάγκη για ένα συνολικό αντικαπιταλιστικό ανατρεπτικό πρόγραμμα της εποχής μας μέσα σε αυτά τα πλαίσια που όλα βάλλονται. Και θεωρούμε ότι κάπως πρέπει να προβάλλουμε ένα πρόταγμα ζωής το οποίο θα αμφισβητεί αυτό το επιβαλλόμενο, ας πούμε, πλαίσιο το οποίο έρχεται από πάνω και θέλει να καθυποτάξει τα πάντα. Και θεωρούμε ότι κομμάτι αυτού του προτάγματος δεν μπορεί, ας πούμε, να μην είναι και η ίδια η τέχνη ως τρόπος έκφρασης, ως τρόπος δημιουργίας κλπ. Και λέγοντας, ας πούμε, αυτά, θα το λόγο, ας πούμε, έχουν οι ομιλητές που θα αναπτύξουν περαιτέρω αυτό το ζήτημα σε αυτή την κουβέντα. Πρώτη θα μιλήσει η Ρόζη Μονέτη.